Καλησπέρα, εδώ βρισκόμαστε στο Δημήτρη Στόφαλος, εδώ που γίνεται το συνέδριο για δεύτερη μέρα για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Αθλητισμό. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάρη Μπερδίκη από την Ομοσπονδία Σωματείων Έλληνων Καλαθοσφαιριστών Μαξίδιο. Κύριε Μπερδίκη, είναι σήμερα η δεύτερη μέρα. Τι αποκομίζετε από αυτές τις δύο μέρες που γίνεται αυτή η συζήτηση? Αυτό που γίνεται, καλημέρα και από μένα, αυτό που γίνεται εδώ στην Πάτρα είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί για πρώτη φορά έγινε μια ανοιχτή συζήτηση για τα θέματα του αθλητισμού με την προσπάθεια που κάνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προβάλλει το έργο της, αλλά και να δώσει βήμα στις ομοσπονδίες και στους φορείς που εμπλέκονται με τον αθλητισμό, όχι μόνο ομοσπονδίες και διάφορους άλλους φορείς που μπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού, να ανταλλάξουν ιδέες, να θέσουν ερωτήματα, να πούνε τις γνώμες τους, και το μόνο σίγουρο είναι ότι μόνο κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Ομολογουμένως πάντως, η δική σου ομοσπονδία ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, αν θέλετε, από το 1990 περίπου, πλέον 95 για την ακρίβεια, 1995. Πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν αρκετοί αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό. Και είδα μάλιστα ότι έχετε ένα πάρα πολύ ζωντανό περίπτερο. Περνώντας από την έκθεση, το νιώσαμε αυτό. Και μάλιστα κάνετε και ένα ταξίδι πολύ από εσάς. Είναι τελικά αυτό το άθλημα για αυτούς τους ανθρώπους, είναι και ένας τρόπος ζωής? Το μπάσκετ με αμαξίδιο είναι από μόνο του πολύ δυναμικό άθλημα. Δεν θα σας προκαλέσει εντύπωση, αλλά στις Παρολυμπιάδες π.χ. που μαζεύονται τώρα τα παραολυμπιακά αθλήματα, η ατραξιόν είναι το μπάσκετ με αμαξίδιο. Ή τουλάχιστον μία από τις μεγάλες ατραξιόν. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει πολύ μεγάλη δυναμική και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η Ομοσπονδία του μπάσκετ με αμαξίδιο, που είναι ξεχωριστή ομοσπονδία, ξεχωριστή από την Ομοσπονδία των άλλων αθλημάτων, γιατί είναι ένα άθλημα με πολύ μεγάλη δυναμική και από μόνο του σαν άθλημα είναι δυναμικό και όμορφο να το παρακολουθεί. Έχει ένταση, έχει πολύ μικρές αλλαγές σε σχέση με το μπάσκετ των αρτιμελών. Και είναι πολύ ευχάριστο να το παρακολουθείς και βέβαια είναι πολύ έντονη και η ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όσοι έχουν παρακολουθήσει το γνωρίζουν αυτό το άθλημα. Πάντως, αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθούμε είναι ότι αν εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει κάποια δυναμία ή κάποιο σημείο το οποίο πρέπει να βελτιωθεί το συντομότερο δυνατό, τι είναι αυτό το οποίο έχουν ανάγκη οι αθλητές καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο και τα σωματεία, δηλαδή ποια είναι η αχίλλειος πτέρνα που πρέπει να εντοπιστεί και να αποτυπωθεί σε αυτό το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού για τον ελληνικό αθλητισμό? Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία τα δικά μας είναι ότι προερχόμενα από μια πολυετή περίοδο οικονομικής κρίσης και μπαίνοντας και τώρα τελευταία είχαμε και το θέμα του COVID, μοιραία έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Και επειδή το μπάσκετ με αμαξίδιο είναι ένα ακριβό σπορ, δηλαδή αν αναλογιστείτε ότι ένα καλό αμαξίδιο μπορεί να στοιχίζει και 3.500, για βάλτε τα αυτά, υπολογίστε, με 12 παίχτες, με 12 αθλητές, πόσο προσπάθεια πρέπει να κάνει το κάθε σωματείο ώστε να μαζέψει τα ανάλογα ποσά για να πάρει τα αμαξίδια ώστε να μπορούν να αθλούνται οι αθλητές του. Και για ένα αθλητή, σημείο σωματείο, ο οποίος έχει ήδη ένα κόστος ζωής το οποίο είναι ούτως ή άλλως μεγάλο λόγω κάποιων αγκών πρέπει να καλύψει. Πάντως, βλέπετε αυτό το άθλημα στη διαδρομή, το χρόνο της Ομοσπονδίας να έρχεται πιο κοντά στον κόσμο, δηλαδή. Άρα, και ένα άθλημα το οποίο πλέον ένας πολίτης ο οποίος θέλει να παίξει μπάσκετ μπορεί να σκεφτόταν ότι είναι κάτι το οποίο είναι αντικειμενικά δύσκολο, πλέον κάνει το βήμα. Διότι νομίζω ότι 18 σύλλογοι δεν είναι καθόλου λίγοι. Ούτε έχουμε έχετες. 18 σύλλογους όλη την Ελλάδα. Εδώ στην πόλη της Πάτρας έχουμε τον ύφεστο. Στη φιλόξενη πόλη, να μην το ξεχνάμε, να ευλογήσουμε και τα γένια μας εδώ στους τοπικούς φορείς. Οι σύλλογοι μας είναι διασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα. Από την Κομωτινή μέχρι την Κρήτη, τη Ρόδο, τα Ιωάννινα, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έχουμε εδώ και κάποια χρόνια. Υπάρχει προοπτική για να μεγαλώσουν και άλλο οι σύλλογοι, υπάρχει ενδιαφέρον. Και προσπαθούμε κι εμείς να δημιουργήσουμε νέους συλλόγους, υγιείς συλλόγους, που να τηρούν όλη τη νομιμότητα που χρειάζεται για να μπορούν να επιβιώνουν. Πάντως, μια τελευταία ερώτηση, μιας και αναφερθήκατε στον ύφεστο που είναι και εδώ η ομάδα της Πάτρας. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας τη διαδρομή αυτής της ομάδας, αν πιστεύετε πως μπορεί αυτό το άθλημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, ήταν το πιο ζωντανό περίπτερο και μια όμορφη εικόνα, με το παράδειγμα του ύφεστου που αναφέρετε εδώ, μπορεί και περιφερειακά να δυναμωθεί? Γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι σε οποιοδήποτε άθλημα υπάρχει το αστικό κέντρο της Αθήνας Θεσσαλονίκης, αλλά παράλληλα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι στην περιφέρεια και σε περιοχές που μπορεί να μην υπάρχει ομάδα να θέλει το κάνει αυτό. Ήφεστος καλύπτει το κενό. Πιστεύετε στις περιφέρειες δικής Ελλάδας
υπάρχουν προοπτικές για να έχουμε περισσότερες τέτοιες ομάδες. Θα σας πω ένα μυστικό. Στο άθλημα το δικό μας έχουμε πολλά παραδείγματα όπου τοπικές ομάδες σε πόλεις, όχι εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν κάνει ομάδα, οι οποίες έχουν αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία, είτε μέσω δήμων, είτε μέσω περιφέρειας, είτε μέσω τοπικών φορέων, χορηγών και οποιονδήποτε άλλον εμπλέκονται, τις έχουν αγκαλιάσει και έχουν μεγαλουργήσει. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να κάνει και η Πάτρα. Όχι μόνο η Πάτρα, γενικά σε οποιαδήποτε πόλη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια και στο παρελθόν. Και να μην σκεφτόμαστε μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μπορώ να σας πω ότι μπορεί η ομάδα της Πάτρας π.χ. να είναι η ατραξιόν της περιοχής όταν παίζει στο πρωτάθλημα. Και έτσι μπορεί να την αγκαλιάσει ο κόσμος και να κάνει πάρα πολλά πράγματα.